radio, και παράλληλα το Στο κέντρο της πόλης των Σερών βρέθηκαν Σεραίοι μελισσοκόμοι με σκοπό να ενημερώσουν τον κόσμο για το ελληνικό και δίτο σεραϊκό μέλι. Μάλιστα, ενημέρωσαν τον κόσμο πώς να επιλέγει σωστά το μέλι του, αλλά και τι θα συμβεί εάν εκλείψουν οι μέλισσες. Το ελληνικό μέλι ξεχωρίζει για τη διατροφική αξία, την ασφάλεια, τη φυσικότητα και την ποιότητά του. Προέρχεται από πλούσια. Εμείς σήμερα εδώ που έχουμε σταθεί και μιλάμε με αρκετούς συμπολίτες μας, διαπιστώνουμε ότι αρκετός κόσμος είναι ενημερωμένος, ξέρει για τις ευεργετικές ιδιότητες του μελιού και οι περισσότεροι ξέρουν να επιλέξουν και το σωστό ελληνικό μέλι. Λοιπόν, για πείτε μας πώς το επιλέγουμε, τι πρέπει να διαβάζουμε στα μικρά γράμματα πίσω από το μπουκάλι, πίσω από το βάζο. Γενικά, όταν επιλέγουμε να καταναλώσουμε ένα προϊόν, όχι απαραίτητα μόνο το μέλι, κοιτάμε να είναι σωστές οι ενδείξεις του, να μην είναι παραπλανητικές, δηλαδή όχι ελληνικό προϊόν απλά επειδή συσκευάζεται στην Ελλάδα, αλλά μέσα μπορεί να έχει Κίνα, Βουλγαρία ή οτιδήποτε. Λοιπόν, ελληνικό προϊόν από την παραγωγή του μέχρι τη συσκευασία του και τη διάθεσή του. Χώρα συγκομιδής δηλαδή. Ναι, προσέχουμε χώρα συγκομιδής, προσέχουμε τα πάντα. Να είναι πολύ σαφές οι ενδείξεις. Δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί γίνεται αρκετά συχνά, στα ψηλά γράμματα που λέμε, στα μικρά γράμματα. Εκεί μπορεί να γίνει μεγάλη παραπλάνηση του καταναλωτή. Το ελληνικό μέλι θεωρείται μοναδικό στον κόσμο γιατί είναι αρωματικό, πλούσιο σε στοιχεία και πυκνόρευστο. Πρόσφατα στη χώρα μας κηρύχθηκε μαζί με άλλα προϊόντα εθνικό προϊόν. Για την τεράστια προσφορά της μέλισσας στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στην εθνική οικονομία, για τη συμβολή του μελισσοκόμου σε όλο αυτό, γιατί ο μελισσοκόμος είναι αυτός ο οποίος διατηρεί του πληθυσμού των μελισσιών στη γη, για να γνωρίσει ο κόσμος ποιο είναι το γνήσιο σεραϊκό μέλι, το μέλι των τόπιων παραγωγών. Είστε πολλοί παραγωγοί στις Σέρες? Είμαστε γύρω στα. Τα μέλη του συλλόγου είναι γύρω στα 100 άτομα. Υπάρχουν επιπλέον άλλα 900 άτομα στο νομό Σερών, οι οποίοι ασχολούνται είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά. Ο νομός Σερών είναι ένας νομός πολύ δυνατός μελισσοκομικά. Οπότε θέλετε οι Σεραίοι τουλάχιστον να αγοράζουν σωστό μέλι, ποιοτικό μέλι? Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε στους Σεραίους να καταλάβουν ποιο είναι το σωστό, ας πούμε, μέλι, να αποφεύγουν τα φτηνά μέλια από τα σούπερ μάρκετ τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία τους. Να προτιμούν τους παραγωγούς, θα δώσουν λίγα ευρώ παραπάνω, αλλά θα πάρουν κάτι γνήσιο, κάτι σωστό, με όλα τα θρεπτικά τους συστατικά. Αγοράζοντας ελληνικό μέλι, στηρίζουμε τους Έλληνες μελισσοκόμους και χιλιάδες οικογένειες, διατηρώντας μάλιστα πολλούς από αυτούς το επάγγελμα. Βεβαίως. Μπορείτε να αγοράσετε μέλι από το σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν είναι καν, μπορεί να αναγράφει μέλι, αλλά να μην είναι καν μέλι, γιατί είναι, ας πούμε, τα φτηνά μέλια είναι αυτά τα οποία είναι τα επικίνδυνα μέλια, τα οποία έχουν μέσα διάφορες γλυκαντικές ουσίες. Μπορεί να γράφει για να προστατευτούμε, τι πρέπει να προσέχουμε, ας πούμε, και να μην το αγοράσουμε, ή τι πρέπει να γράφει για να το αγοράσουμε? Βασικά, αυτό το κύριο που πρέπει να προσέξετε είναι η τιμή, να είναι μια τιμή αξιοπρεπής, ας πούμε, γιατί αγοράζετε ένα μέλι. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσέξετε την ετικέτα. Τι αναγράφει η ετικέτα? Καμιά φορά έτσι με ψηλά γράμματα αναφέρονται, ας πούμε, οι χώρες προέλευσης του ελληνικού μελιού. Μπορεί να γράφουν γλυκαντικές ουσίες μέσα. Πολλά πράγματα, ναι. Πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής την ετικέτα. Η μέλισσα είναι το πιο σημαντικό έμβιο, καθώς χωρίς αυτήν δεν θα είχαμε λουλούδια, φρούτα και λαχανικά. Σκοπός του Συλλόγου Μελισσοκόμων Σέρων αλλά και του Πανελληνίου Συλλόγου είναι οι Έλληνες να μάθουν να επιλέγουν σωστά το μέλι τους για να ξέρουν τι βάζουν στο τραπέζι τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μέλισσα έχει αναγνωριστεί ως το πιο σημαντικό έμβιο, λοιπόν, και ότι ενώ γίνονται αρκετές έρευνες και μελέτες οι οποίες ψάχνουν τους λόγους για τους οποίους εξαφανίζεται η μέλισσα, εμείς σαν μελισσοκόμοι λέμε stop, δεν χρειάζεται, παιδιά, να το ερευνάτε αυτό, το ξέρουμε όλες, οι ανθρωπογενείς δράσεις είναι αυτές οι οποίες καταστρέφουν και χαλάνε τη μέλισσα. Εμείς λέμε, εγγυόμαστε σαν μελισσοκόμοι ότι όσο καταφέρνουμε να συνεχίζουμε να κάνουμε το επάγγελμά μας, δεν θα εξαφανιστεί η μέλισσα. Το μόνο που ζητάμε είναι τη στήριξη από την πολιτεία και από την κοινωνία μας. Κάνετε κινητοποιήσεις ώστε να προστατευτεί ο κλάδος και να προστατέψετε και σε δεύτερο βαθμό και τους πολίτες οι οποίοι αγοράζουν? Κάνουμε κινητοποιήσεις, ήδη κάτι ετοιμάζουμε πάλι, έχουμε κάτι στα σκαριά. Λοιπόν, ο χειμώνας δυστυχώς είναι η μόνη περίοδος στην οποία δεν χρειάζονται τα κοπάδια μας, οπότε μπορούμε να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι να καταλάβει ο καταναλωτής, η βασικότερη στήριξη θα έρθει από εκεί. Να καταλάβει ο καταναλωτής ότι πρέπει να στηρίζει το ελληνικό μέλι, το σεραϊκό μέλι,
γενικά τα ελληνικά προϊόντα.